Κερδίζουν οι Τισπάικ με τον Χαραλάμπους. Να παίζει και ακόμα μια φορά κάθετα βρίσκοντα τον Βαρέλα. Θα κάνει το σούτ και θα πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ. Κέρδισε ο Γιάνκα, η μπάλα πήγε στον Πίτα. Σε ανισορροπία η άμυνα της ΑΕΛ. Με τρεις παίκτες εκδηλώνει την επίθεση ο Απόλλων. Με τον Πίτα και τον Γιάνκα κοντά του κάνει το σούτ ο Πίτας και σημειώνει το 1-1. Εκπληκτικό γκολ. Και πάλι μένει στη θέση του για να εκτελέσει ξανά κόρνερ ο Κορέα. Κεφαλιά γκολ Χρυσοστόμου στο 73. Πανηγυρίζει. Ο Κίκο εκτελεί το κόρνερ. Με φάρτσο Ρούτκο δεν έκανε καλή έξοδο. Εδώ θα διώξει και στη συνέχεια αναλαμβάνει να απομακρύνει. Εκτέλεσε ο Έουλερ. Η κεφαλιά από κοντά. Αυτή ενδεχομένως να είναι και η απόκρουση του της χρονιάς του Γιωβάνα. Λοιπόν, σωστή η πρόβλεψη ότι θα αλλάξει σχήμα ο Αποέλ. Να δούμε τη φάση του. Με τον Κυλιτάια να απειλεί στην πρώτη επαφή του με την μπάλα και τον Πρότσεκ να τον σταματά.